σήμερα ΠΑΟΚ παρόλο που πήρε πίσω το γραφείο MVP, δεν κάνει τα κατάφερε, έχασε βαθμούς, όπως και πέρυσι πάλι τον ίδιο αντίπαλο. Τι έκρισε και τι νομίζεις ότι λείπει από τον ΠΑΟΚ για να μπορεί να παίρνει και τέτοια παιχνίδια βαθμούς από τέτοια παιχνίδια. Καταρχήν για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον βραβείο MVP, όταν η ομάδα δεν κερδίζει. Δεν χαίρομαι που σήμερα λαμβάνω αυτό το βραβείο. Στεναχωριέμαι που αφήσαμε 2 πόντους. Έχει επαναληφθεί πολλές φορές αυτό στο παρελθόν. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Αφήσαμε 2 βαθμούς. Με έναν αντίπαλο ο οποίος γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο έρχεται εδώ. Δεν παίζει ποδόσφαιρο. Προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί από τη δική του πλευρά. Του δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Όμως εμείς είμαστε αυτοί που αφήσαμε 2 βαθμούς, εμείς είμαστε αυτοί που δεν καταφέραμε και είναι μια κακή μέρα για την ομάδα. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε στο παιχνίδι να είμαστε κυρίαρχοι. Τα καταφέραμε στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού. Δημιουργήσαμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες και με εξαίρεση μια φάση του αντιπάλου στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω δεν απειληθήκαμε. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν βάζουμε γκολ, δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό όταν η ομάδα δεν κερδίζει, όσο περνάει η ώρα, να υπάρχει κάποιος εκνευρισμός. Είχαμε το άγχος. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι ίσως σε μερικά σημεία ήταν πιο υπερβολικό το άγχος και η ένταση η οποία υπήρχε. Και αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε για να έχουμε περισσότερη υπομονή. Το γεγονός ότι η Γιώργο Πάουκ δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά τελικά φτάνει μέσα και μέχρι την νηστεία, αλλά δεν παίρνει μπάλα μέσα. Έχετε παίρνουν, αλλά η μπάλα δεν παίρνει. Κοιτάξτε, δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Είναι καθαρά θέμα δικό μας. Όλη τη βδομάδα και χθες δουλεύαμε τελειώματα φάσεων. Όταν είμαστε μέσα στη μικρή περιοχή και η μπάλα δεν μπαίνει, νομίζω είναι καθαρά θέμα δικό μας, είναι καθαρά θέμα ατυχίας. Πείτε το πώς θέλετε. Πάντως, είμαστε απόλυτα εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό και θα πρέπει σίγουρα γρήγορα να το αλλάξουμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια, ούτε να λέμε δεν πειράζει, ούτε να λέμε πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό. Οι περισσότερες ομάδες θα έρθουν εδώ και θα παίξουν το ποδόσφαιρο της Ξάνθης. Εμείς είμαστε αυτοί που θα περαβρούμε το κλειδί και να ανατρέψουμε τέτοια παιχνίδια για να τα φέρουμε στα μέτρα μας.